δικηγόρο και πρόεδρο της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Δικηγορικού Συλλόγου. Καλό μεσημέρι, κύριε Δημητριάδη, και χρόνια πολλά. Καλό μεσημέρι σε εσάς, στους ακροατές σας, και χρόνια σας πολλά, κύριε Φινικαρίδη. Λοιπόν, γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όχι μόνο για το Corona Pass, για όλα τα μέτρα, έτσι, κύριε Δημητριάδη. Ναι, βέβαια. Ναι. Να ξεκινήσω. Ναι. Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι στην καρδιά του ερωτήματος. Mm-hmm. Δεν μπορεί κάποιος να εκδίδει διατάγματα τα οποία να είναι αντίθετα με τα ανθρώπινα δικαιώματα, διότι ναι, παραβιάζουν και το Σύνταγμα και δεν μπορεί να λειτουργήσει η κοινωνία. Το ερώτημα βέβαια είναι αν αυτά τα διατάγματα όπως έχουν εκδοθεί, αν παραβιάζουν τα συνταγματικά δικαιώματα των πολιτών. Και αυτό είναι το ερώτημα, ναι, το οποίο ευχαρίστως να συζητήσουμε. Λοιπόν, να συζητήσουμε ξεκινώντας από το Corona Pass, έτσι. Εσείς τι θεωρείτε, καταρχάς η άποψή σας είναι ως Αχιλλέας Δημητριάδης ή ως Δικηγορικός Σύλλογος? Γιατί αναμένουμε, αντιλαμβάνομαι και τοποθέτηση επίσημα ως Δικηγορικός Σύλλογος. Ναι, πολύ σωστά. Ως Δικηγορικός Σύλλογος ετοιμάσαμε στις 28 Απριλίου την έκθεσή μας ως Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η διαδικασία του Συλλόγου είναι ότι αυτό παραπέμπεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας, το οποίο το συζητά και ακολούθως δίδεται στη δημοσιότητα οι θέσεις που έχει πάρει μια εξειδικευμένη επιτροπή. Αυτό ακόμα μελετάται, διότι υπάρχουν διάφορες απόψεις για το θέμα. Οπότε οι απόψεις που μπορώ να σας εκθέσω τώρα είναι οι προσωπικές μου όσον αφορά το θέμα αυτό. Ναι. Να αρχίσουμε με τα απλά πράγματα. Τι είναι το Corona Pass? Ναι. Ακόμη εγώ δεν είδα το διάταγμα. Δηλαδή το διάταγμα για το οποίο μιλούμε και για το οποίο ο Υπουργός μας είχε προειδοποιήσει από τις 23 Απριλίου ότι θα έβγαινε, δεν το είδα. Αντιλαμβάνομαι από δηλώσεις στον τύπο, διότι όταν λέω δεν το είδα εννοώ δεν είδα την ΚΔΠ, η οποία είναι το διάταγμα το οποίο δημοσιεύεται στην επίσημη, εφημερίδα της Δημοκρατίας. Ναι. Μάλιστα. Ακριβώς. Ναι. Όλα αυτά τα οποία συζητούμε είναι κουβέντες, τις οποίες λέει ο Α και ο Β. Βεβαίως είναι άτομα. Τις λέει ο Υπουργός Υγείας. Τις είπε χθες σε συνέντευξη τύπου και τις εξήγησε. Έτσι. Ναι, ναι, τις εξήγησε, αλλά ορισμένα πράγματα εμένα δεν μου έκαναν πολύ νόημα. Αλλά να τα χωρίσουμε στα δύο. Το ένα είναι τι είναι το Corona Pass και το άλλο είναι πώς εφαρμόζεται. Ναι. Ας έρθουμε στο Corona Pass, διότι είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι δεν αναγκάζει τον εμβολιασμό. Ο εμβολιασμός δεν μπορεί να είναι αναγκαστικός. Τα ανθρώπινα δικαιώματα προστατεύουν τους πολίτες από τον εξαναγκασμό σε εμβολιασμό. Μάλιστα. Εδώ όμως το επιχείρημα είναι ότι υπάρχει ένας έμμεσος εξαναγκασμός. Διότι το corona test λέει ότι πρέπει να έχεις εμβολιαστεί μια φορά ή να έχεις νοσήσει ή να έχεις κάνει rapid test ή PCR. Ναι. Οπότε βλέποντας το corona pass φαίνεται καθαρά ότι δεν είναι αναγκαστικός ο εμβολιασμός. Είναι βέβαια ένας έμμεσος τρόπος εξαναγκασμού, διότι πολύ εύκολα θα μου πείτε, κύριε Φινικαρίδη, μα αν δεν μπορώ να πάω πουθενά χωρίς το Corona Pass, τι κατάφερα. Και ναι, θα πρέπει να αν μου επιτρέπετε ένα σχόλιο σε αυτό, δεν είναι για όλους τους χώρους το Corona Pass, είναι για συγκεκριμένους χώρους, το ένα είναι αυτό, και το δεύτερο ότι θα μπορούσε να πει κάποιος ότι δεν εξαναγκάζεσαι να εμβολιαστείς. Μπορείς να μείνεις ανεμβολίαστος, απλά να πηγαίνεις να κάνεις τεστ κάθε τρεις μέρες, ούτως ώστε να μην θέτεις σε κίνδυνο, εάν είσαι φορέας του κορονοϊού, τους συνανθρώπους σου. Ακριβώς. Γι' αυτό έθεσα τι είναι το Corona Pass, διότι έχει τρεις επιλογές. Δεν είναι μόνο ο εμβολιασμός, είναι και τα τεστ, είναι και βέβαια αν έχεις δεχτεί, αν έχεις νοσήσει, και έχεις το σχετικό πιστοποιητικό. Το δεύτερο σημαντικό είναι ότι δεν είναι απόλυτος. Δεν είναι απόλυτη η εφαρμογή. Δηλαδή στο λιανικό εμπόριο δεν υπάρχει αυτή η εφαρμογή. Ναι. Υπάρχει εφαρμογή σε σχέση με τα μεγάλα πολυκαταστήματα, με τα malls, όπου εκεί υπάρχει ανάγκη να επιδείξεις το Corona Pass. Αλλά αν θέλετε να πάτε για παράδειγμα στο περίπτερο της γειτονιάς σας να πάρετε γάλα, ή αν θέλετε να πάτε στο φούρνο να πάρετε ψωμί, ή στο σούπερ μάρκετ να πάρετε τρόφιμα για να φάτε και να ζήσετε. Για τα είδη πρώτης ανάγκης δεν είναι αναγκαστικό. Για τα είδη πρώτης ανάγκης δεν υπάρχει εξαναγκασμός. Mm-hmm. Άρα το επιχείρημα ότι όλοι πρέπει να το κάνουν, εδώ έχει κάποιο θέμα από το οποίο φαίνεται καθαρά ότι δεν είναι εξαναγκασμός. Mm-hmm. Και κάτι το οποίο πρέπει να τονίσουμε για να βοηθήσουμε και τους τηλεθεατές σας να καταλάβουν, είναι ότι η εξισορρόπηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι μια πράξη η οποία ούτε μαύρη είναι ούτε γκρίζα. Από τη μια πλευρά είναι η δημόσια υγεία,
το κράτος έχει υποχρέωση να εξασφαλίσει την δημόσια υγεία μέσα στο σύστημά του, διότι μετά θα νοσεί ο κόσμος και θα γεμίσουν τα νοσοκομεία και δεν θα μπορεί να αντεπεξέλθει. Ναι. Αυτό είναι το δημόσιο συμφέρον. Και από την άλλη είναι το δικαίωμα ενός ατόμου να πει ότι είναι η ιδιωτική μου ζωή, εγώ δεν θέλω να με εμβολιάσω και δεν μπορείτε να με αναγκάσετε να το κάνω αυτό. Υπάρχει, ναι, όμως ένα μέσο έδαφος εκεί που έχει να κάνει με το άτομο το οποίο πηγαίνει στη δουλειά, πηγαίνει έξω σε ένα χώρο ψυχαγωγίας ή κάνει κάποιες δραστηριότητες, τις οποίες το σύστημα πρέπει κάπως να δώσει μία ρύθμιση. Και αυτή η ρύθμιση είναι ακριβώς τα διατάγματα. Τώρα, αν αυτά τα διατάγματα είναι πέραν από το λογικό και δεν εξισορροπούνται τα συμφέροντα του ατόμου με τα συμφέροντα τα δημόσια, είναι το, ναι, θέμα για συζήτηση. Ναι. Και αυτό είναι τα παραδείγματα. Αν θέλετε εσείς, κύριε Φινικαρίδη, να πάτε στο Λονδίνο ένα ταξίδι, η αερογραμμή πολύ πιθανόν να σας ζητήσει ένα corona pass. Η Αγγλία, όταν θα μπείτε για να πάτε στο Λονδίνο, θα σας πει ότι υπάρχουν αυτοί οι όροι τους οποίους πρέπει να δεχτείτε. Ναι. Εσείς έχετε την επιλογή. Μπορείτε να πείτε, δεν θα πάω ταξίδι, διότι εγώ δεν θέλω να εμβολιαστώ. Δικαίωμά σας. Ναι. Και το άλλο ακραίο παράδειγμα είναι ο φούρνος, ο οποίος είπαμε, ή τα είδη πρώτης ανάγκης. Μέσα σε αυτό το φάσμα, λοιπόν, τον γκρίζο, θα πρέπει κάποιος να εξισορροπήσει την έννοια της δημόσιας υγείας και την προστασία της κοινωνίας από το ιδιωτικό δικαίωμα που έχει ο κάθε, ναι, ένας, διότι είμαστε άνθρωποι και έχουμε δικαιώματα. Εντάξει, για να κλείσουμε τη συζήτηση για το Corona Pass και να έρθουμε μετά σε πιο γενικά θέματα του τι εστί ανθρώπινο δικαίωμα και μέχρι πού και πώς παραβιάζεται άλλο ανθρώπινο δικαίωμα, συνανθρώπου μας και της δημόσιας υγείας. Είδαμε σήμερα ότι δόθηκε μία διευκρίνηση ότι για χώρους εργασίας δεν θα ισχύει το Corona Pass. Και αυτό είναι, ναι, λίγο σχήμα οξύμορο, έτσι, δηλαδή ακριβώς, από τη μία θα θέλεις Corona Pass για να πας να πιεις καφέ, για παράδειγμα, ή να πας σε ένα εστιατόριο, και ενώ θα το διαθέτεις, θα χρειάζεται να κάνεις rapid test για να εργάζεσαι. Αυτό νομίζω είναι κάτι που πρέπει να σχολιάσουμε. Ναι. Ακριβώς, κύριε Φιγκαρίδη. Τώρα, ναι, μπαίνετε στις διατάξεις του διατάγματος, mm-hmm, το οποίο ακόμα δεν είδαμε. Πήραμε, ναι, τις δηλώσεις του Υπουργού, είδαμε και κείμενο και ανακοίνωση από τις δηλώσεις, αλλά το αυτούσιο, το κείμενο, το αυθεντικό, ακόμα δεν το είδαμε. Οπότε όμως θα τα σχολιάσουμε αυτά. Εγώ το παράδειγμα που χρησιμοποιούσα χθες ήταν ότι κάποιος για να πάει σε κομμωτήριο ή σε Ινστιτούτο Αισθητικής δεν χρειαζόταν Corona Pass. Ναι. Ενώ αν έπρεπε να πάει στον Παρπέρι, για να σας το πω κυπριακά, έπρεπε. Αυτό κάπου δεν ήταν σωστό. Από την άλλη, εμείς ως δικηγόροι έχουμε υποχρέωση να λειτουργούμε σε ένα επίπεδο 30% του προσωπικού που έχουμε στο γραφείο. Ναι. Αυτό το 30% δεν έχει σχέση με το Corona Pass. Δηλαδή, αν οι μισοί στο γραφείο έχουν ήδη εμβολιαστεί, θα πρέπει να λειτουργούμε με το 30%. Αυτά δεν είναι λογικά πράγματα. Μάλιστα. Και η λογικότητα αυτών των πραγμάτων, στο τέλος της ημέρας, θα εξεταστεί μέσα στην εξισορρόπηση που γίνεται από το δικαστήριο για να πει αυτό παραβιάζει τα δικαιώματα ή δεν τα παραβιάζει. Να σας πω ακόμη ένα ακραίο παράδειγμα, το οποίο είχα δει σήμερα. Απαγορεύονται οι μαζικές εκδηλώσεις. Πολύ λογικό. Ναι. Επιτρέπονται οι προεκλογικές εκστρατείες και συγκεντρώσεις σε χώρους, σε εξωτερικούς χώρους, με πληρότητα 50%. Από την άλλη, επιτρέπεται ο τελικός κυπέλλου, ο οποίος είναι σε εξωτερικό χώρο, αλλά η πληρότητα είναι 15%. Ναι. Και σας ερωτώ, εάν ονομάσω εγώ τον τελικό κυπέλλου προεκλογική εκδήλωση, θα δικαιούμαι 50% πληρότητας, ναι, στο χώρο. Mm-hmm. Αυτά τα πράγματα δείχνουν ότι τα κείμενα τα οποία ετοιμάστηκαν δεν έτυχαν διαβούλευσης και δεν έτυχαν σωστής ανάλυσης. Και νομίζω το κυριότερο πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει μία αμφίδρομη σχέση μεταξύ της εκτελεστικής εξουσίας και των πολιτών. Δεν είναι το επίγον που είχαμε πέρσι που τρέχαμε για τη ζωή μας και δεν ξέραμε τι θα έκανε ο αόρατος εχθρός. Τώρα ξέρουμε. Υπάρχει χρόνος να γίνει διαβούλευση. Αυτού, ναι, του είδους τα διατάγματα θα μπορούσαν να δοθούν σε συγκεκριμένους φορείς, να δίδονται οι απόψεις πριν να εκδίδεται, για να μην τρέχει ο Υπουργός και να βγάζει διευκρινήσεις στο Προεδρικό, να, μάλιστα, μπαίνει ο Αρχιεπίσκοπος, ναι, τώρα ενδεχόμενα να θέλει και η ΚΟΠ
να δώσει απόψεις για τους ποδοσφαιρικούς αγώνες. Όλα αυτά σε μια ευνομούμενη κοινωνία έπρεπε να γίνονται πριν να εκδοθεί το διάταγμα, διότι είναι ρεζίλι ο Υπουργός να αλλάσει αυτά τα διατάγματα όταν βρίσκουμε αυτά τα εντελώς παράλογα πράγματα να γίνονται. Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω είπαμε αρκετά για να έρθουμε και στη γενικότερη συζήτηση τώρα. Ναι, βέβαια. Επειδή όλα τα μέτρα που έχουν πάρθει, θα μπορούσε να πει κάποιος ότι παραβιάζουν το Σύνταγμα, έτσι, και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ναι. Δεν είναι όχι. Σχεδόν είναι όλα. Όταν χρειάζεται, για παράδειγμα, να είμαι κλειδωμένο στο σπίτι ή να στέλνω SMS για να βγω από το σπίτι, δεν παραβιάζει ανθρώπινο δικαίωμα. Παραβιάζει. Από την άλλη, υπάρχει μια συζήτηση. Όχι, όχι. Να είμαστε ακριβείς. Ναι. Μπορεί να σας παραβιάσει το δικαίωμα της ελευθερίας διακίνησης. Μάλιστα. Το δικαίωμα όμως της ελευθερίας διακίνησης δεν είναι απόλυτο. Δεν μπορεί να πηγαίνεις όπου θέλεις, όποτε θέλεις. Για παράδειγμα, δεν μπορείς να περνάς κόκκινο φανάρι διότι εσύ έτσι θέλεις. Υπάρχουν ναι. κανόνες. Ένας κανόνας είναι, για παράδειγμα, ότι σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, σε περίπτωση πανδημίας, έχει δικαίωμα ο Υπουργός να εκδίδει διατάγματα ναι. κάτω από τον περιλιμοκαθάρσεως νόμο. Ακριβώς εκεί ήθελα να καταλήξουμε, κύριε Δημητριάδη. Ναι. Επειδή μιλάμε για ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά υπάρχει πάντα ο περιορισμός του ότι το δικό μου ανθρώπινο δικαίωμα δεν πρέπει να παραβιάζει άλλο ανθρώπινο δικαίωμα, άλλου συνανθρώπου μου, έτσι. Υπάρχει επίσης το δικαίωμα στην υγεία και στη ζωή, που είναι και τα κυριότερα. Άρα, πού τραβάμε τη γραμμή και με πολύ ποιο σωστά. τρόπο αντιμετωπίζουμε πρακτικά μία επικίνδυνη πανδημία που κοστίζει ανθρώπινες ζωές, χωρίς να κάνουμε φιλολογικές συζητήσεις για το τι εστί ανθρώπινο δικαίωμα ή όχι. Πρακτικές λύσεις για να σώσουμε ανθρώπινες ζωές και για να επιστρέψουμε στην κανονικότητά μας. Έτσι. Απόλυτα. Και πολύ ναι. σωστά θέτεται ότι είναι ανθρώπινες ζωές, διότι πολλοί ναι. νομίζουν ότι αυτό είναι απλώς μια αριθμητική και δεν αντιλαμβάνονται ότι ο κόσμος πεθαίνει ναι. και ότι οι συγγενείς περνούν όλη αυτή την ταλαιπωρία. Αυτό είναι το ναι. πρώτο θέμα. Ναι. Όμως, η έννοια αυτή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχει συγκεκριμένες πρόνοιες. Αν ανοίξετε το Σύνταγμα, αν ανοίξετε τη Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ναι. υπάρχουν συγκεκριμένες πρόνοιες. Και σας θυμίζω τον περασμένο Μάρτιο, όταν η Κυπριακή Δημοκρατία απεφάσισε κατά εμφανή παράβαση του Συντάγματος να απαγορεύσει στους φοιτητές που ήταν Κύπριοι πολίτες να επιστρέψουν στη χώρα τους. Πού ήταν να πάνε οι άνθρωποι, αφού είναι Κύπροι, θα έρθουν πίσω στη χώρα τους. Ήμασταν η μόνη χώρα στον κόσμο η οποία δεν δεχόταν τους πολίτες της να έρθει πίσω. Αυτό πέρασε απαρατήρητο. Και από εκεί άρχισε μία επέμβαση στα δικαιώματα για τα οποία πρέπει να έχουμε δικαστικές αποφάσεις. Διότι μπορεί η δική σας θέση ναι, αλλά, να είναι αλφα, μέχρι να βγει, και η δική μου μέχρι να είναι βγει η δικαστική απόφαση, όμως μπορεί να χαθούν πολλές ανθρώπινες ζωές. Οπότε τι πρέπει να γίνει, σύστημα, κύριε Δημητριάδη. Ναι. Ναι. Το σύστημα λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Ναι. Εάν κάποιος έχει πρόβλημα με τη δικαιοσύνη, έχει πρόβλημα με το κράτος, πηγαίνει στη δικαιοσύνη. Ναι. Αν το πρόβλημα είναι επίγον, μπορεί να ζητήσει απαγορευτικό διάταγμα. Mm-hmm. Αν η δικαιοσύνη καθυστερεί, αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να διαχειριστούμε. Αλλά ο κανόνας είναι ότι εφόσον το διάταγμα δεν έχει κηρυχθεί αντισυνταγματικό, εκ των πραγμάτων παράγει έννομα αποτελέσματα τα οποία οι πολίτες πρέπει να ακολουθούν. Μάλιστα. Δεν μπορείτε εσείς να πείτε αυτό είναι αντισυνταγματικό, το καταργώ και κάνω ό,τι θέλω. Δεν είναι έτσι που δουλεύει το σύστημα. Ναι. Αλλά ας πάμε πίσω στο κυριότερο πρόβλημα, που είναι ότι δεν υπάρχει διαφάνεια σε αυτού του είδους τα διατάγματα. Ο Υπουργός, επειδή έχει ένα χρόνο που έχει αυτή την εξουσία, αποφασίζει και βγάζει ένα διάταγμα. Το Υπουργικό Συμβούλιο αντιλαμβανόμαστε. Ναι. Ναι, είτε το Υπουργικό είτε ο Υπουργός, είναι μία λεπτομέρεια στο ναι. θέμα. Το γεγονός είναι ότι η εκτελεστική εξουσία αποφασίζει ερήμην των πολιτών ή των οργανωμένων συνόλων τα οποία εκπροσωπούν τους πολίτες. Αυτή η μη διαφάνεια δημιουργεί μια δυσπιστία και διαβάζοντας αυτά τα διατάγματα βρίσκομαι ακραία παραδείγματα. Ενώ θα εμπορούσε κάλλιστα μέσα σε ένα σύστημα διαβούλευσης
και διαφάνειας να πάρουμε καλύτερες πληροφορίες και να μην αμφισβητούμε τα πάντα. Μάλιστα. Το ότι καταργήθηκαν τα SMS εν μία νυχτή χωρίς οποιανδήποτε αιτιολογία, για μένα αυτό είναι απαράδεκτο. Γιατί δηλαδή από την Δευτέρα να καταργηθούν τα SMS, όχι διότι τα θέλω, αλλά δεν μπορεί να μας εξηγήσει κάποιος το σύστημα αυτό το οποίο μας επέβαλαν. Βάσει ποιας στατιστικής επευλήθηκε το σύστημα το οποίο άλλαξε, βάσει ποιας στατιστικής, ποια ήταν τα κριτήρια. Ναι. Το κράτος έχει υποχρέωση να ενεργεί με αιτιολογημένες αποφάσεις. Αν αυτή η αιτιολογία δεν δίδεται εις το κοινό, ο κόσμος αμφιβάλλει για την ορθότητα της απόφασης. Και μάλιστα, αυτό είναι, ναι, το πρόβλημα. Ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δημητριάδη. Είπαμε ευχαριστώ αρκετά. Ευχαριστώ. Να το πάρετε, η λογική τις πιο πολλές φορές είναι, ναι, ο πιο σωστός κριτής. Υπάρχει μια, ναι, εξισορρόπηση. Το ιδιωτικό με το δημόσιο. Και μάλιστα, σε ποιο βαθμό το κράτος επεμβαίνει στο άτομο. Αυτή είναι η εξισορρόπηση και να σας ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης και θα αναμένουμε βεβαίως και την επίσημη τοποθέτηση του Παγκύπριου, ναι, Δικηγορικού Συλλόγου. Να είστε καλά. Μαζί με το...